εμπεριστατωμένη και εύστοχη. Θα ήθελα έτσι αρχικά να αναφέρω, πρώτα να αναφέρω αυτό, τις χώρες οι οποίες δεν δέχτηκαν, τις μεγάλες χώρες που δεν συμφωνούν με αυτό το σύστημα. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κάθε πολιτεία ακολουθεί δικιά της πολιτική. Είναι ο Καναδάς, είναι η Αυστραλία, είναι η Νέα Ζηλανδία, είναι η Ιαπωνία, είναι η Ελβετία. Η Ελβετία, μάλιστα, σε πρόσφατο δημοψήφισμα, 64,4% των κατοίκων είπαν ότι δεν θέλουν την ηλεκτρονική ταυτότητα. Τώρα πάμε στο γιατί. Έχει και άλλες χώρες. Απλά ανάφερα κάποιες μεγάλες χώρες που υποτίθεται ότι επηρεάζουν για την ευρωπαϊκή πολιτική. Ανεξαρτήτως ότι η Ευρώπη τώρα τράβα τελείως τον δικό της δρόμο, τον δικό της μονόδρομο αδιέξοδο σε πολλά θέματα και πολιτικά και οικονομικά. Βέβαια, γιατί σε αυτές τις χώρες και ειδικά στην Ελβετία το απέρριψαν με δημοψήφισμα, που είναι κάτι πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα? Γιατί υπάρχει πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ ιδιωτικότητας και ευκολίας. Δηλαδή, ενώ το να έχεις μία ταυτότητα αντί τρεις-τέσσερις που έχουμε τώρα και να την έχεις πάντα μαζί σου είναι πολύ εύκολο, ενδεχομένως, αφού όλα θα είναι εκεί, κάποιος να τα κλέψει. Δηλαδή, ό,τι λένε έτσι δεν θα κλέψουν, δεν θα κλέψουν την ταυτότητα, αλλά θα κλέψουν τα πράγματα που έχει μέσα τα δεδομένα, αφού μας τα κλέψουν και από το κομπιούτερ. Τώρα που περίμενα να με βγάλετε στον αέρα, προσπαθούσαν να μου στείλουν ένα email για ένα συνέδριο από την Γερμανία και μου το στείλαν 5 φορές και δεν ερχόταν. Πήγαινε κάπου αλλού, μέχρι που κάτι κάνανε τεχνολογικά και ήρθε σε μένα. Τώρα, αυτό δεν το λέω για να δείξω ότι η τεχνολογία δεν λειτουργεί. Εντάξει, η τεχνολογία δεν λειτουργεί, γιατί έχει πολλούς παράγοντες και πολλές συνισταμένες που πρέπει να την βοηθούν για να λειτουργήσει. Τώρα, το θέμα του αντίχριστου, του ξορκισμού και του 666 είναι κάτι το οποίο δεν άπτεται σε θρησκευτικό λόγο, αλλά σε δικαιώματα των ανθρώπων των θρησκευομένων. Mm-hmm. Δηλαδή, το εξηγώ, ότι ο Θεός και η θρησκεία θέλουν να μας προστατεύσουν από κάποια πράγματα και τα λένε αμάρτημα. Δεν είναι επειδή αυτά τα πράγματα είναι ουσιαστικά αμάρτημα. Για παράδειγμα, τώρα λέω η έκτρωση. Είναι ένα μεγάλο αμάρτημα, θανάσιμο αμάρτημα. Και με ρωτά κάποιος, μα γιατί να είναι θανάσιμο αμάρτημα? Παιδί μας είναι και οι δύο αποφασίζουμε να το κάνουμε να έκτρωση. Ναι, αλλά δεν είσαι εσύ ο άνθρωπος, ο γονέας, η πηγή της ζωής. Όπως αυτό τώρα δεν έχει άμεσο θέμα αμαρτίας η έκτρωση. Το ίδιο δεν έχει θέμα άμεσης αμαρτίας το να έχεις μια ταυτότητα ηλεκτρονική. Αυτό θέλω να το ξεχωρίσουμε για να γίνουμε κατανοητοί. Γιατί και σήμερα ήμουν σε μια κυρία στη Λάρνακα και μου λέει ένας ιερέας πολύ μορφωμένος, μα πριν 20 χρόνια ο έμνηστος Χριστόδουλος έκανε διαδηλώσεις εναντίον της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Και τώρα, έτσι δεν είναι, κυρία? Ναι. Και τώρα ήρθε η ηλεκτρονική ταυτότητα. Και τότε λέγανε θα γίνει το τέλος του κόσμου, θα έρθει ο Αντίχριστος. Και δεν ήρθε. Και αρχίσαμε μια συζήτηση εκεί, μετά την κυρία, τώρα στον καφέ, για το τι σημαίνει το τέλος του κόσμου. Ο κόσμος δημιουργήθηκε πριν δισεκατομμύρια χρόνια. Απλά καταγράφηκε σε γλώσσα Παλαιάς Διαθήκης πριν μερικές χιλιάδες χρόνια. Δημιουργήθηκε όμως από τον Θεό πριν δισεκατομμύρια χρόνια. Αν δει κάποιος λοιπόν την αρχή του κόσμου πριν δισεκατομμύρια χρόνια, εδώ πριν δισεκατομμύρια χρόνια, εμείς τώρα βρισκόμαστε εδώ. Άρα βρισκόμαστε προς το τέλος και το καταλαβαίνουμε λόγω της ρήπασης της ατμόσφαιρας. Δεν μπορεί να μας φιλοξενήσει πλέον ούτε ο πλανήτης ούτε το σώμα μας. Όταν λοιπόν λέει η Αγία Γραφή ότι ο Χριστός ήρθε στο τέλος του κόσμου, δεν είναι ψέμα. Εννοεί το τέλος, προς το τέλος, αν ξεκινήσουμε από την αρχή των δισεκατομμυρίων ετών. Τώρα, ερχόμενοι στο θέμα Αντίχριστος και ταυτότητα. Ο Αντίχριστος δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι παρανοϊκό, κάτι βλάσφημο, κάτι ξόρκιν, κάτι διαβολικό. Αντίχριστος θα είναι κάποιος ο οποίος θα είναι αντί του Χριστού, θα είναι ένας αρχηγός. Ένας αρχηγός προφανώς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προφανώς των συστημάτων που λειτουργούν. Σήμερα έχουμε συστήματα, πολλά συστήματα. Οι χώρες γίνονται ένα, γίνονται μεγάλες ομοσπονδίες. Κάποιος λοιπόν ο οποίος θα έχει μεγάλη εξουσία, αυτό το λέει η Αγία Γραφή, τώρα μιλώ καθαρά, με αποκαλυπτικούς λόγους. Τα άλλα που έλεγα ήταν διαφορετικά. Τώρα λέω τι λέει η Αποκάλυψη. Θα έρθει λοιπόν ένα σύστημα, το οποίο θα είναι μόνο σύστημα, μόνο κρατορία. Θα είναι ένα σύστημα πολύ πονηρό, το οποίο θα ελέγχει τους ανθρώπους και θα έχει και αρχηγό άνθρωπο. Δεν θα είναι, όπως λένε κάποιοι, μόνο το σύστημα. Θα έχει και άνθρωπο που θα είναι αρχηγός. Αυτό τώρα είναι εναντίον της ιδιωτικότητας των ανθρώπων και εναντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορεί κάποιος να αποφασίζει για τον κόσμο όλο και να λέει και ότι είναι και σπουδαίος και μεγάλος. Εμείς μάθαμε από το δημοτικό και από την οικογένειά μας ότι υπάρχει Θεός, υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, είμαστε όλοι ίσοι, έχουμε ελευθερίες. Αν τώρα βρεθεί ένα σύστημα και ένας άνθρωπος ο οποίος θα ενσαρκώσει κάτι αντίθετο, στην Καινή Διαθήκη θεωρείται ένα πολύ μεγάλο αμάρτημα
και αυτοί που θα τον ακολουθήσουν δεν θα δουν το φως του Θεού. Αν τώρα μια ταυτότητα... Για, αυτό, για να γίνει αντιληπτό και προς τον κόσμο. Ναι. Άρα αυτή η προσπάθεια με το μικροτσίπ το οποίο θα εσωματωθεί στη συγκεκριμένη ταυτότητα θα δίνει τη δυνατότητα σε ένα πρόσωπο, έτσι, είτε υπηρεσία. Αυτό το πρόσωπο δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο. Μπορεί να είναι υπηρεσία, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, να ελέγχει εσένα, εμένα, τον οποιονδήποτε έχει στην κατοχή του τέτοιου είδους ταυτότητα, με τέτοια χαρακτηριστικά. Ναι, αυτό είναι το ένα. Ελέγχει, υπάρχει και δεύτερη δηλαδή. Παράμετρος, ότι θα υπάρχει και άνθρωπος στο τέλος. Δηλαδή, όταν θα ρηπανθεί πολύ ο κόσμος και δεν θα τα βγάζουν πέρα. Δεν θα τα βγάζει πέρα το σύστημα να λύσει τα προβλήματα. Μετά θα υπάρξει και κάποιος άνθρωπος τον οποίο θα πούν ότι θα είναι... Να το συντηρεί, κυρία Δημοσθένους, αυτό το σύστημα. Τα συστήματα ελέγχονται πάλι, καταλήγουμε στον άνθρωπο. Από τον άνθρωπο ελέγχεται το σύστημα. Ναι. Η αποκάλυψη όμως λέει ότι θα υπάρξει και άνθρωπος και μάλιστα μια μερίδα του πληθυσμού θα λένε ότι είναι τόσο σπουδαίος σαν τον Χριστό. Γι' αυτό το λένε αντίχριστο. Θα είναι τόσο σπουδαίος, θα λένε, σαν τον Χριστό, όπως ο Χριστός τότε άλλαξε τα πράγματα και το ρούν της ιστορίας. Έτσι θα είναι και αυτός που θα λέγει αυτά τα συστήματα που εύστοχα είπατε τώρα. Τώρα τι γίνεται. Αυτό το πράγμα, μόνο που το σκέφτομαι εγώ, σηκώνεται η τρίχα μου. Ότι θα υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα μας λέει τι να κάνουμε, θα μας βλέπουν. Όταν μιλάμε, ούτως ή άλλως μας βλέπουν και μας ελέγχουν και έχουν καταλόγους και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Έχουμε όλοι κινητά. Έτσι, έχουμε παρακολουθήσει πολλές συζητήσεις για τα κινητά. Μου λένε, μην το βάζεις στο δίπλα σου που κοιμάσαι, γιατί υπάρχει κάμερα την οποία δεν την ξέρεις εσύ και μπορεί να καταγράψει γεγονότα, δεδομένα και όλα αυτά. Λέω για το υπνοδωμάτιο που αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Υπάρχει αυτό, δηλαδή υπάρχει το περιθώριο κάποιος να σε ελέγξει και μέσω του κινητού. Τώρα θα μου πεις γιατί να υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις για αυτές τις ταυτότητες, αφού έτσι κι αλλιώς μπορεί ο καθής να μας ελέγξει πλέον με οποιοδήποτε τρόπο και πρωτίστως με τα κινητά, τα έξυπνα κινητά που κρατάμε όλοι. Πάρα πολύ ευχαριστώ για αυτή την παρέμβασή σας. Ο αείμνηστος πατέρας μου, ο γέροντας Εμιλιανός, είπε ότι το 99 άρχισε η εποχή του Αντιχρίστου και το έπεσε μια δικηγόρα από τη Λάρνακα, φίλη μου. Και μετά που κοιμήθηκε, σκάσαμε, με συγχωρείτε που λέω αυτή τη λέξη, σκάσαμε να δούμε τι έγινε το 99. Το 99 πήραμε όλοι, αρκετοί πήραν από ένα κινητό στην Κύπρο. Γιατί ο μπαμπάς μου είπε ότι αρχίζει η εποχή του Αντιχρίστου. Εννοούσε αυτή την εποχή και της αυτινοβολίας, αλλά και της παρακολούθησης, της στέρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βέβαια, τώρα το πρόβλημα, αν το έχουμε στο υπνοδωμάτιο μας, δεν είναι ότι θα μας βλέπουν όταν κοιμόμαστε τόσο πολύ, όσο η αυτινοβολία, η οποία είναι πολύ βλαβερή και εμένα μου δώσουν κάτι πράγματα, τα οποία είναι εναντίον... Το ακραίο σενάριο, την ακραία ανεκτίμηση, αυτά τα οποία έχουμε ακούσει που πολλές φορές ξεφεύγουν από τη λογική για να αντιληφθεί και ο κόσμος και να η αντίληψη όλων, εκεί τρέχει. Αντιληφθούμε όλοι το τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τα κινητά, τα έξυπνα κινητά. Από την άλλη, μας λένε, είναι οι ταυτότητες. Και θέλω να έρθω και στο σπίτι μας. Εδώ στην Κύπρο, η δική μας ταυτότητα έχει μικροτσίπ. Θα έρθουμε. Απλά θα ήθελα, αν με επιτρέπετε να πω, για να τελειώσουμε με αυτό το θέμα της παρακολούθησης, το οποίο πρέπει έχει άλλη πτυχή πολύ πιο έντονη. Ήμουν στο Μόναχο και κάποιος φίλος του συζύγου μου, ο οποίος δουλεύει για τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας, με έβαλε στο κομπιούτερ, έχει σπουδάσει και IT ο άνθρωπος αυτός, και έκανε copy-paste από το YouTube τη λέξη δεν, όπως τη λέω εγώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ένα δεν. Και την έβαλε εκεί. Και μετά κατέβασε που ήμουν την προηγούμενη μέρα και τι έκανα. Δηλαδή έχει ένα application το οποίο δεν χρειάζεται κινητό για να δουν τι λέμε. Το κατεβάζουν από το δορυφόρο. Η γη είναι καλωδιωμένη. Τα άλαλα και τα άμπαλα διοικούν τον κόσμο, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός που γιορτάζαμε προχτές. Και αυτό ανάγεται στην εποχή την κακή. Την κακή, να μην λέω του Αντιχρίστου, την κακή. Παρόλο που ο Αντίχριστος θα υπάρξει και ως πρόσωπο, γιατί εδώ στην Κύπρο έχουν σκοτωθεί με τους θεολόγους και με τους διανοούμενους. Κάποιοι από αυτούς λένε ότι δεν θα υπάρχει ως άνθρωπος. Θα υπάρχει και ως άνθρωπος, διότι το λέει η Αγία Γραφή. Τώρα, ο αριθμός αυτού του συστήματος και του ανθρώπου θα είναι 666. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα συστήματα αυτά, ναι, δουλεύουν με το 666. Αν κάποιος τώρα θέλει αυτή την μονοταυτότητα, την EID, που θα κάνουν, να μας τη βάλει πάνω στο χέρι, εκεί όχι μόνο δεν θα δεχθούμε, θα πούμε δεν με ενδιαφέρει, εγώ προτιμώ να μπω σε μια τρύπα και να μην έχω ούτε νερό του ψωμί. Δεν θέλω να μου βάλουν εμένα chip. Είμαι πολύ εναντίον των chip.
Διότι το chip δεν ξέρω τι είναι και θα δουλεύει και με το 666. Τώρα, αν είναι στην ταυτότητα και δεν είναι πάνω μου, εγώ δεν κολλάζομαι. Όμως, εάν η ταυτότητα αυτή, η μόνο ταυτότητα, είναι το προστάδιο του chip και μετά θα μας πούν, ξέρετε, αν δεν το βάλετε πάνω σας, δεν θα μπορείτε να έχετε λεφτά, δεν θα μπορείτε να πάτε να βγάλετε λεφτά, δεν θα μπορείτε να έχετε ψωμί, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση πουθενά. Αν αυτό τώρα είναι το προστάδιο, τότε αξίζει να βγούμε και να πούμε όχι κύριοι, εμείς δεν θέλουμε το επόμενο στάδιο. Αυτό τώρα το να πάρουμε την ταυτότητα και εμένα μια από τα Χανιά μου στείλε ψες μήνυμα, θα πάρω την ταυτότητα, δεν θα την πάρω, πώς είναι η δική σου ταυτότητα και όπως και εσείς πήρατε την ταυτότητα και βλέπατε, την πήρα και εγώ. Μετά στέλνω ένα μήνυμα κάποιου φίλου στο immigration εδώ και μου λέει η ταυτότητα σας είναι ηλεκτρονική, αλλά δεν έχει, θα το έλεγα μου λέει εγώ έτσι απλά και κανένα πτάνοητά, δεν έχει την εφαρμογή που να μπορεί να γίνει μόνο ταυτότητα. Του λέω, α, θα έχει και εφαρμογή. Να το πούμε έτσι απλά, μου λέει. Οπότε, κυρία Ιωάννου, είναι προς τιμή σας που κάνετε αυτή τη συζήτηση. Και δικαιολογημένα ο κόσμος αντιδρά. Γιατί έχουμε δει και με την πανδημία. Ότι, και όχι μόνο αυτή την πανδημία, την κάθε πανδημία που βγαίνει τώρα τελευταία. Ναι, ότι είναι πολύ εύκολο να τρομοκρατήσεις τους ανθρώπους. Είναι πολύ εύκολο να τους πεις, δεν θα πάτε να πάρετε ψωμί, δεν θα πάτε να κάνετε αυτό. Και μετά να τους απειλείς. Εμείς θυσιαζόμαστε πρώτα για τη δημοκρατία. Και μετά για την πίστη μας. Το έχω ξαναπεί εγώ και πιστεύω ότι και εσείς το ίδιο. Όχι γιατί δεν θυσιαζόμαστε για την πίστη μας, και εσείς και εγώ και όλοι μας. Ασφαλώς η πίστη μας είναι πρώτη. Αλλά αν δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει ούτε πίστη. Να και τώρα στην Ουκρανία τραβολογούν τους επισκόπους που είναι εναντίον του Ζελένσκι στις φυλακές και τους βασανίζουν. Είναι θέμα βέβαια για άλλη εκπομπή. Και μάλιστα, βέβαια περιμένουν ότι θα κάνουν κάτι ηγετική, αλλά δεν κάνουν. Άρα στερείται η ελευθερία των ανθρώπων με πάρα πολλούς τρόπους σήμερα και αυτό είναι που φοβούνται και στην Ελλάδα. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι λίγο πιο δημοκρατική στην ευαισθησία της από εμάς στην Κύπρο. Όχι εμείς δεν είμαστε δημοκρατικοί, αλλά εμείς επειδή υποφέραμε πολλά με την εισβολή των Τούρκων και ακόμα αρκετός πληθυσμός της Κύπρου δεν έχει τα οικόπεδα του, δεν έχει την περιουσία του, δεν έχει τα λεφτά του, δεν είμαστε τόσο εύκολοι στο να πηγαίνουμε και να κάνουμε διαδηλώσεις εναντίον των ταυτοτήτων. Εμείς, βλέπετε, την πήραμε χωρίς να πούμε τίποτα. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη κουλτούρα της αντίδρασης εναντίον της στέρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεωρώ ότι καλά κάνουν. Λοιπόν, κυρία Δημοσθένους, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, γιατί θα ξανακάνουμε συζήτηση και θα βάλω και άλλα δεδομένα, γιατί όταν διάβασα 2-3 άρθρα και παρακολούθησα συζητήσεις στην Ελλάδα, βάζουν μέσα σε αυτό το οποίο έχει να κάνει με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και τα εμβόλια. Και ξανά από την αρχή και συζητάμε και ο φόβος είναι φόβος. Τώρα διάβαζα μηνύματα, για να καταλάβετε, από τον κόσμο, που ρωτάνε τι να κάνουμε με οι ταυτότητες τις οποίες έχουμε εμείς, αυτά τα οποία σας έχω ρωτήσει πριν από λίγο. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση ότι μας έχετε πει, αν το έχω αντιληφθεί σωστά, να μου το πείτε, ότι αυτό το σύστημα φέρει τον αριθμό 666. Και από μικρό παιδί άκουγα και από τους πατέρες και γενικά διαβάζαμε ότι η σφραγίδα του Αντίχριστου είναι το 666. Τώρα, γιατί να χρησιμοποιούν τα συστήματα το συγκεκριμένο αριθμό? Όταν πρωτοβγήκε το κομπιούτερ και μου το φέραν, όταν έκανα μεταπτυχιακό κανονικού δικαιού στη Γερμανία, ήταν το 87, δεν θα ξεχάσω, το 86 πήγα Γερμανία και παρακάλεσε μια γραμματέα να μου χτυπά τις σεμιναριακές μου εργασίες στο μεταπτυχιακό, γιατί δεν ήξερα εγώ γραφομηχανή. Το 86. Το 87 μου είπαν βγήκε το κομπιούτερ και τέλος το 87 μου φέρανε ένα box, ένα κουτί. Κρίμα που το πέταξα, πραγματικά λυπάμαι που το πέταξα. Ήταν ένα έτσι κουτάκι, καταλάβετε τι εννοώ, ορθογώνιο κουτάκι, το οποίο ήταν ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής και κάθε τόσο άλλαζαν τον ανεμιστήρα που είχε μέσα. Οπότε εγώ θυμήθηκα αυτό που λέτε με το 666 και ρώτησα κάποιον εκεί, λέω, μα λειτουργεί αυτό με το 666? Μου λέει, ξέρεις, όλα λειτουργούν με αυτό το σύστημα και μου έδειχνε εκείνες τις γραμμούλες, μου έδειχνε πίσω μερικά δεδομένα. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Ότι σχηματίζα τον αριθμό 666, ας πούμε. Ότι βασίζεται, ναι, με ένα τρόπο, άμα θέλετε μια άλλη φορά να είμαι πιο έτοιμη με λόγο επιστημονικό και να έχουμε και κάποιον που να είναι ειδικός πραγματικά για τα κομπιούτερ, όχι να θέλει να καλύψει το πράγμα και να συζητήσουμε, να πούμε στον κόσμο τι γίνεται. Σωστά. Ναι, είναι γεγονός ότι πίσω από αυτό το σύστημα, όχι μόνο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, κρύβεται αυτός ο αριθμός, το 666. Τώρα, αν αυτός ο αριθμός είναι αυτός που λέει η Αποκάλυψη, δεν έχει αμφιβολία, διότι όταν πάρει κάποιος την Αποκάλυψη, βλέπει ότι αυτός ο αριθμός υπάρχει εκεί. Το πρόβλημα όμως είναι αυτός ο αριθμός να μην μπει πάνω μας. Δηλαδή, εγώ τώρα μιλώ Skype,
Έχω εδώ ένα κομπιούτερ, έχω όπως είπατε και εσείς εύστοχα ένα κινητό. Χρησιμοποιώ δηλαδή ήδη την τεχνολογία του 666, αν είναι μόνο αυτή η τεχνολογία, είναι και πολλά άλλα πράγματα. Δεν μου δεσμεύουν την ελευθερία μου γιατί είμαι ελεύθερη, μου τη δεσμεύουν όμως γιατί ό,τι λέω ακούγεται παντού και ακόμα και να μην το πω και να το σκεφτώ, μπορεί ακόμα και εκεί να με παρακολουθούν, να παρακολουθούν τις γκριμάτσες που κάνω ή να ξέρω εγώ πρόσφατα μου λέει κάποιος μόνο όταν γράφεις πάνω σε μια κόλλα και δεν βλέπουν την κόλλα από ψηλά μπορείς να είναι μυστικό. Δηλαδή φανταστείτε πού φτάσαμε να γράφουμε όπως παλιά που γράφαν πάνω στις πέτρες ή πάνω στην κόλλα για να κρύψουμε την σκέψη μας και να μην την δουν. Αυτά όλα είναι εναντίον της ελευθερίας του ανθρώπου. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο, δημοκρατικό. Αν λοιπόν το σύστημα τώρα αυτό δεσμεύει τον άνθρωπο και είναι και επικίνδυνο να του κλέψουν και τα λεφτά, γιατί θα είναι όλα τα δεδομένα μέσα σε μία ταυτότητα και θα μπορεί κάποιος να κάνει και εκεί υποκλοπή, τότε καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν θα το ήθελε ούτε η δική μας η θρησκεία, η οποία δέχεται την αποκάλυψη, αλλά δεν θα το ήθελε ούτε το Ισλάμ, ούτε ο Βουδισμός, ούτε ο Ινδουισμός, ούτε ο Ιδαϊσμός. Καμιά θρησκεία δεν δέχεται αυτή την μονοταυτότητα. Καμία κοινωνία δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο. Κυρία Δημοσθένους, καμία κοινωνία, καμία χώρα δεν θέλει να έχει αυτές τις φασαρίες πάνω στην κεφαλή της, διότι βλέπουμε ότι είχε συμβεί με τις κυβερνοεπιθέσεις. Έτσι, για να μην πηγαίνουμε μακριά, είχαμε πάρει μια γεύση. Τώρα να τα βάλουμε αυτά πάνω στο κεφάλι μας. Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, θέλω να πω στην κυρία Μαρία που αγωνιά, γιατί μου στέλνει συνεχώς μηνύματα μαζί με άλλους. Αλλά η κυρία Μαρία επιμένει, λέει να την πετάξω την ταυτότητα. Κυρία Μαρία, μην την πετάξετε την ταυτότητά σας. Η δική μας ταυτότητα εδώ, της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν έχει τέτοια. Μην φοβάστε. Λοιπόν. Όχι, δεν θα πετάξετε τις ταυτότητες όσοι μας ακούτε, αλλά η ταυτότητά σας δεν θα μπει στο χέρι σας, δεν θα μπει στο μέτωπο σας. Εδώ είναι το θέμα. Δεν μπορούμε να μην έχουμε ταυτότητα, αλλά αν αυτό είναι το προστάδιο κάποιου κακού, τότε για παράδειγμα κάποιος βάζει ένα δηλητήριο μέσα στο φαγητό και μας λέει «Σε αυτό το φαγητό έχει δηλητήριο». Και μετά μαγειρεύει το ίδιο το φαγητό χωρίς το δηλητήριο και μας λέει «Φάει να σου αρέσει και μετά φάει και αυτό που έχει το δηλητήριο». Άμα φας τον τραχανά χωρίς δηλητήριο και μετά πεινάσεις πάρα πολύ, μπορεί να φας και τον τραχανά με δηλητήριο. Είναι έτσι που πάει η ταυτότητα. Η ταυτότητα μόνο όπως είναι τώρα δεν είναι κάτι δηλητήριο. Αλλά όμως εάν πεις στο χέρι μας τότε είναι δηλητήριο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δημοσθένους, για τον χρόνο, για τη συζήτηση που κάναμε. Θα επανέλθουμε στο θέμα ανεξάντλητο. Έχει και εγώ πολλές πτυχές, γιατί δεν έχουμε επισέλθει στις προφητείες. Γιατί έχουν μπλέξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και τον Άγιο Παΐσιο. Εκτός από τον Γέροντα Κοσμά, τον Άγιο Κοσμά, είχαν μπλέξει και ένα σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο Παΐσιο, για το τι έχει πει συγκεκριμένα για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Να είστε καλά. Χρειαζόμαστε όμως ακόμα 10 λεπτά για να το αναλύσουμε. Ναι, οπότε γι' αυτό λέω ότι θα επανέλθω. Λοιπόν, να είστε καλά.